γιορτάζουμε έναν ιερομάρτυρα, τον Ιγνάτιον τον Θεοφόρο. Είναι η ανακομιδή των λειψάνων του. Αυτός ήταν επίσκοπος Αντιοχίας. Όταν ήταν μικρό παιδάκι, ο Χριστός ήταν στην Καπερναούμ και εδίδασκεν τους Αποστόλους, ήταν όλοι και οι 12 εκεί. Εμποδίζασαι να έρθουν τα παιδιά κοντά στο Χριστό να προσκυνήσουν, να φιλήσουν το χέρι του Χριστού. Τα εμποδίζαν οι Αποστόλοι. Τους είπεν αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου. Παίρνει ένα παιδί από εκείνα τα παιδιά στην αγκαλιά του και τους λέγει τους Αποστόλους, αν μη γίνεστε σαν αυτόν το παιδί, δεν μπορείτε να δείτε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτόν το παιδί που πήρε αγκαλιά είναι ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος. Γι' αυτόν ονομάζεται και Θεοφόρος. Πώς θα γίνουμε παιδιά? Θα πάρουμε την ηλικία των παιδιών? Αφού έχουμε μία ηλικία τώρα. Όχι. Πρέπει να γίνουμε σαν την καρδιά των παιδιών που δεν έχουν συγκακία. Παίζουν τα παιδιά μαζί, σε κάτι τσακώνονται. Ύστερα από λίγο πάλι παίζουν μαζί. Δεν βραστούν συγκακία τα παιδιά. Την αγνή καρδία αυτού του παιδιού να είμαστε σαν τα παιδιά. Λέγουμε καμιά φορά, αυτός ο άνθρωπος έχει παιδική καρδία. Αγαπάει, συγχωρά, είναι ταπεινός. Έτσι πρέπει. Να γίνουμε κι εμείς όπως τον Άγιον Ιγνάτιο. Αγενή, ταπεινή, την καρδία μας να φύγει από μέσα μας η κακία. Να αγαπήσουμε, διότι ο Χριστός μας είναι αγάπη και η θρησκεία μας είναι η βάση των μίζων των αρετών, είναι η αγάπη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.